Σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή αναφέρεται στι άμεσε και βαριέ επιπτώσει τι οποίε υφίστανται οι αγρότε με το ξεκίνημα τη εφαρμογή των νέων σκληρών μέτρων τα οποία περιλαμβάνονται στο νόμο για το ασφαλιστικό φορολογικό ω συνέχεια και συνέπεια τη ψήφιση των προαπαιτούμενων του Τρίτου Μνημονίου πέρυσι το καλοκαίρι. Στην ανακοίνωση των αγροτών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι ασφαλιστικέ εισφορέ των ΟΓΑ αυξήθηκαν ήδη κατά 3% από το δεύτερο εξάμεινο του 2015 και θα ακολουθήσουν απανοτέ αυξήσει τα επόμενα. Χρόνο, ώστε το 2022 οι εισφορέ για την ασφάλιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αγροτική αιστεία να φτάσουν στο 27,20% του εισοδήματο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι μεγάλε περικοπέ τη επιδοτήση ενισχύ που ξεκίνησαν με την εφαρμογή τη νέα ΚΑΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη στα πρώτα δύο χρόνια ξεπέρασαν το 23%, συνεχίζονται και το τέλο του 2019 θα αγγίξουν το 60% αποδεκατίζοντα το αγροτικό εισόδημα. Ενώ το μέτρο τη περικοπή κατά 60% τη σύνταξη όσων συνταξιούχων αγροτών εξακολουθούν να απασχολούνται στη γεωργία και την κτηνοτροφία και εισπράττουν επιδοτήσει ενισχύσει, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε χιλιάδε συνταξιούχου του ΟΓΑ. Σημειώνουν επίση ότι και φέτο οι καταστροφέ στην παραγωγή από αντίξωε καιρικέ συνθήκε θα δώσουν πρόσθετο ισχυρό πλήγμα στο ισχνό και συνεχώ μειούμενο εισόδημα των αγροτών, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν την κερδοσκοπική επίθεση που εξαπολύουν εναντίον μα οι εμποροβιομηχανοί επιχειρώντα να αγοράσουν όσο το δυνατόν φθηνότερα τα προϊόντα μα και πουλώντα τα όσο το δυνατόν ακριβότερα στου καταναλωτέ. Να αυγαταίνουν συνεχώ τα κέρδη του, λένε οι αγρότε, και η ανακοίνωσή του καταλήγει. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που δημιουργήθηκε μέσα στο καμίνι του αγώνα, καλεί όλου του αγρότε να βρίσκονται σε συνεχή αγωνιστική επιφυλακή και εγρήγορση για να οργανώσουμε νέε μάχε με στόχο να ανατρέψουμε τα μέτρα που πέφτουν σαν χοντρέ μπάλε χαλαζιού στα κεφάλια μα και την πολιτική που μα καταστρέφει.